Προσπαθούμε να δώσουμε το 100% για την πρόκληση στους 32 του Europa League, γνωρίζοντας τις διαφορετικές παραμέτρους και το μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Χρειαζόμασταν όμως αυτή την ευκαιρία για να επιστρέψουμε δυναμικά και να βρεθούμε στην κορυφή του ομίλου μας. Ελπίζω να επαναλάβουμε αντίστοιχες εμφανίσεις, όπως αυτή κόντρα στην Αστάνα, στις 3 εναπομείνασες αγωνιστικές του Europa League. Η αλήθεια είναι πως δεν περιμέναμε να είναι τόσο εύκολο για εμάς το μάτς με την Αστάνα. Η μπάλα μπήκε στο τέρμα κοντά στην ομάδα του Καζακστάν, κάτι που δεν συνέβη απέναντι στον Αποέλ. Είχαμε ευκαιρίες, αλλά η μπάλα δεν έμπαινε στα δίχτυα. Την περασμένη Πέμπτη καταφέραμε να σκοράρουμε, να νικήσουμε με 4-1, να πάρουμε τους 3 βαθμούς και να βρεθούμε στην κορυφή του γκρουπ. Ο όμιλος είναι ανταγωνιστικός και θα πρέπει να δείξουμε προσοχή. Η πρόκληση είναι πάντα μπροστά μας. Εξάλλου έχουμε δύσκολο πρόγραμμα με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στην έδρα μας. Είμαστε επαγγελματίες, πρέπει να σεβαστούμε τους στόχους μας και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Περιμένω ένα δύσκολο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Παίζουμε όμως την έδρα μας και οφείλουμε να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους μας, να διατηρήσουμε τον έλεγχο και να διατηρηθούμε στην κορυφή. Η ομάδα μας έχει τις δικές της ικανότητες, ο ΠΑΟΚ τις δικές του, αλλά η αλήθεια βρίσκεται πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και εμείς είμαστε αισιόδοξοι πως μπορούμε εκεί να κάνουμε τη διαφορά. Ήταν σκληρό να αποδεχτείς ότι η ελληνική οικονομία κατέρευσε. Οι ροές των προσφύγων και τα περιβαλλοντολογικά προβλήματα δεν μπορεί να σε αφήσουν αδιάφορο, αλλά η κυβέρνηση μέχρι στιγμής καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για την επίλυση των προβλημάτων. Δεν είναι εύκολο όταν ένα κράτος βρίσκεται σε καιρό κρίσης. Η οικονομική ύφεση άγγιξε και το ποδόσφαιρό μας. Οι διοικητικοί παράγοντες είχαν επενδύσει σε παίκτες, όπως και η ηγεσία του Ολυμπιακού, ο κύριος Μαρινάκης, υπήρξε γενναιόδωρος, διατηρώντας σε ευρωπαϊκά πρότυπα το επίπεδο της ομάδας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι που βρισκόμαστε σε αυτή την ομάδα, σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Γνωρίζω πως και άλλοι ελληνικοί σύλλογοι καταβάλουν προσπάθειες να παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο. Αυτό είναι καλό για το ποδόσφαιρό μας. Δημιουργούμε μια αθλητική οικονομία και τα έσοδα από αυτή μπορούν να συμβάλλουν και στην οικονομία της χώρας. Φυσικά είμαι Πειραιώτης και ελπίζω να βρίσκομαι για μεγάλο διάστημα όσο μπορώ εδώ στην Ελλάδα.